Καλησπέρα παιδιά, Check Tech Now, Κώστας εδώ και σήμερα θα δούμε ένα διαφορετικό βίντεο. Γενικά θα ήθελα να ξέρω ποια είναι η γνώμη σας για τα refurbished προϊόντα. Θα είναι ψηλό vlog unboxing review το συγκεκριμένο και δεν θα είναι και πολύ μεγάλο. Απλά ήθελα να το κάνω γιατί είδα κάτι πολύ ενδιαφέρον και θέλω να το δείξω και σε εσάς. Λοιπόν, γενικά εγώ προσωπικά μάλλον δεν είμαι τόσο fan των refurbished προϊόντων. Όμως δεν ξέρω, τώρα λίγο έχει αρχίσει και αλλάζει η άποψή μου. Τις προάλλες είχα πάει στη Μύρινα κάτω στα παιδιά στο PC Lab Wind Limnos να πω ένα γεια και μου δείξανε με το που μπαίνω μέσα, μου λένε έλα τρέξε να δεις, λέει τι ήρθε μόλις τώρα. Και μου δείχνουν ένα tablet το οποίο από ό,τι μου είπανε, ένα Dell Pro 11 ήταν αν δεν κάνω λάθος, θα σας το γράψω και στον τίτλο, δεν θυμάμαι ακριβώς πώς είναι η ονομασία του, θα σας το δείξω βέβαια κιόλας. Και μου λένε αυτό εδώ το πράγμα, η κανονική του τιμή έχει γύρω στα 400 ευρώ και βρήκαμε κάποιον ο οποίος τα κάνει refurbished και τα στέλνει σε τιμή 200 ευρώ περίπου. Βλέπω τώρα 200 ευρώ από τα 400, λέω ποιο είναι το κάτσε εδώ πέρα. Μου λέει κανένα, δεν έχει. Και καθόμασταν και τα βλέπαμε. Και πραγματικά το χειρίστηκα, ποιόση ώρα το χειρίστηκα, έπαθα λίγο μια πλάκα γιατί είχα το δικό μου tablet, το έχετε δει το δικό μου tablet το οποίο έχει dual os και μπροστά το ένα στο άλλο φαίνεται τεράστια η διαφορά. Φαίνεται τεράστια η διαφορά ποιότητας και η απόκριση και όλα αυτά. Και λέω, τι γίνεται ρε παιδί μου, δεν παίζει. Και ήθελα να σας το δείξω και σε εσάς. Ήθελα να το μοιραστώ μαζί σας γιατί ενθουσιάστηκα. Και γενικά μου αρέσει να δείχνω πράγματα τα οποία με ενθουσιάζουν και να τα μοιράζουμε μαζί σας. Να σας το δείξω πώς έρχεται αυτό το πράγμα. Είναι αυτό εδώ. Ωραία. Κανονικά refurbished, οπότε δεν έχει ούτε το κουτί της εταιρείας, το original. Λοιπόν, μέσα. Το κουτί έρχεται με το φορτιστή του, ο οποίος φορτιστής του όπως βλέπετε είναι από Αγγλία το συγκεκριμένο και έχει και τον converter μπροστά για να το κάνει σε μπρίζα ευρωπαϊκό. Είναι 3 αμπέρ νομίζω ή παραπάνω, γιατί βασικά 7 αμπέρ με συγχωρείτε, 7 αμπέρ, στα 125 volt παίζει αυτός. Δοκίμασα να φορτίσω το tablet με το δικό μου το φορτιστή, γιατί το πήρα στο σπίτι, το χειρίστηκα, το επεξεργάστηκα, αλλά δεν φόρτιζε ούτε 1%. Και πραγματικά χρειαζόταν αυτό το φορτιστή. Και λέω, κοίτα να δεις ρε παιδί μου. Το συγκεκριμένο tablet πιο πολύ θα το κόβω για mini PC παρά για tablet. Οι ίντσες του είναι 10,8 και έρχεται έτσι. Δηλαδή στην ουσία ένα refurbished PC πως είναι, ή ένα refurbished προϊόν. Το παίρνουν, το δεν ξέρω τι του κάνει και δεν μπορώ να καταλάβω τι κάνει σε ένα tablet refurbished. Δηλαδή πέρα από το software να του κάνεις reset στις εργοστασιακές, θα το καθαρίσεις εντελώς. Τι μπορείς να πειράξεις πάνω σε ένα tablet για να το κάνεις refurbished. Anyway, αυτό εδώ είναι, θα σας το βάλω μέσα στο πλάνο, ακριβώς έτσι έρχεται, το βλέπετε. Απλό, υπερβολικά απλό, δεν έχει ούτε manual ούτε τίποτα. Η τιμή του το ψάξα στο Scrooge, έχει 399 ευρώ. Βάλε και τα μεταφορικά, βάλε δεξιά-αριστερά. Λοιπόν, αυτό εδώ είναι το tablet. Βλέπετε και την κάμερά μου. Λοιπόν, αυτό εδώ είναι. Μιλάμε για ένα τρομερό σε βάρος, σε ποιότητα. Δεν ξέρω, πραγματικά το βλέπεις. Να το δείτε κιόλας. Λοιπόν, είναι τρομερά ποιοτικό, τρομερά. Δεν ξέρω, πραγματικά έχω πάθει μια πλάκα με το πόσο δυνατό είναι. Το βάρος του είναι αρκετά μεγάλο, δηλαδή πραγματικά ζυγίζει γύρω στα, κοντά στο 1 κιλό είναι, κοντά στο 1 κιλό παίζει να είναι, στιβαρό, μεγάλη οθόνη. Φαίνεται βέβαια και τα borders, τα πλαίσια της. Λοιπόν, και πάμε να δούμε τι είναι το χαρακτηριστικό, πέρα από την επιφάνεια. Μόνο πίσω είναι ματ. Βέβαια η αλήθεια είναι ότι έτσι όπως το βλέπω έχει κάποια σημάδια, οπότε καταλαβαίνεις ότι έχει ξαναχρησιμοποιηθεί το tablet. Λοιπόν, από πίσω βγαίνει το καπάκι και βλέπεις την μπαταρία του tablet και το τι άλλο έχει μέσα. Όλες παραδόξεις δεν ήξερα πώς θα το βγάλεις. Πολύ πρακτικό αυτό. Wow. Για δείτε. Λοιπόν, πρώτη φορά βλέπω καπάκι που βγαίνει σε tablet προκειμένου να έχεις πρόσβαση στην μπαταρία. Πολύ πρακτικό. Λοιπόν, και πολύ απλό. Ωραία επιφάνεια, πολύ στιβαρό σας λέω. Με το που το κρατάτε καταλαβαίνετε πόσο στιβαρό είναι. Τώρα,
τι άλλο έχει, ας περάσουμε στο tablet από μπροστά. Μπροστά βλέπουμε το button των Windows, το οποίο είναι πολύ καλής απόκρισης, δηλαδή όλα γίνονται μέσω αυτού, και μία κάμερα επάνω, εμπρόστια, η οποία νομίζω είναι 1,3 ή 2 MP. Δεν είμαι σίγουρος ακριβώς, γιατί οι πληροφορίες μου είναι λυπής σε αυτό το κομμάτι. Τώρα, τι άλλο έχει το συγκεκριμένο. Ας ξεκινήσουμε από το πίσω, από τα εύκολα βασικά. Πίσω, εντάξει, δεν βλέπετε, είναι μια rubberized επιφάνεια, έχει και το σήμα των Windows και έχει μια κάμερα στα 8 MP. Αρκετά δυνατή για tablet. Αυτό έψαξα, έρχεται με ένα stand το οποίο μπαίνει ακριβώς από κάτω. Δείτε, έχει υποδοχή. Λοιπόν, έχει υποδοχή για να το βάλεις και γίνεται laptop. Το stand του στο εξωτερικό, στο eBay, γιατί η Ελλάδα δεν το βρίσκεις εύκολα, στο eBay είχε 70 ευρώ. Παπ, το κουμπώνεις και πήγαινε να δεις, με 270 ευρώ συνολικά μπορείς να αποκτήσεις ένα ικανοποιητικό λάπτοπ. Ο επεξεργαστής του είναι Atom τετραπύρινο στα 2,36, αν δεν κάνω λάθος, 2,3, δεν θυμάμαι ακριβώς τις συχνότητες του. Τετραπύρινος Atom, έχει κάρτα γραφικών ενσωματωμένη της Nvidia. Nvidia, λέω, με συγχωρείτε, της Intel, της προκατεστημένης της Intel. 2 GB RAM, και αυτό που μου έκανε έκπληξη είναι η χωρητικότητά του. Έχει 64 GB εσωτερικό δίσκο. Γενικά τα 64 GB χτυπάνε πολύ σε ένα tablet. Αν έχετε ασχοληθεί με την αγορά του tablet, θα δείτε ότι όλα αυτά τα χαρακτηριστικά συν 64 GB πάνε πολύ. Σας έλεγα ότι το δικό μου με 64 GB έχει 180 ευρώ. Βέβαια όμως είναι τεράστια διαφορά. Η οθόνη του είναι γυαλί από μπροστά, ενώ στο δικό μου είναι ένα απλό πλαστικό, είναι capacitive πλαστικό. Τώρα, τι άλλο έχει το συγκεκριμένο? Το συγκεκριμένο, και εκεί που μου έκανε την ιδιαίτερη εντύπωση, είναι τα ηχεία του. Τα ηχεία του έχει ένα ηχείο, αυτό εδώ είναι, από τη μία πλευρά, και έχει και από την άλλη άλλο ένα ηχείο. Τα ηχεία του λοιπόν είναι εδώ πέρα. Είναι λίγο δύσκολο σε τέτοια απόσταση. Λοιπόν, είναι αρκετά δυνατά. Δηλαδή, έπαθα πλάκα από το πόσο δυνατά είναι και πόσο καλό ήχο βγάζουν. Επίσης, σε αυτήν εδώ την πλευρά θα δούμε την υποδοχή για την SD. Εδώ πέρα αυτό εδώ είναι. Και έχει και μία mini HDMI, για να μπορεί να συνδέεται σε μεγαλύτερη τηλεόραση ή οθόνη. Από την άλλη πλευρά, εκτός από τα πλήκτρα που έχει, θα σας δείξω, τα πλήκτρα που έχει για την αυξομοίωση της έντασης και το jack της θύρας ήχου που βάζεις, έχει και μία θύρα, αυτό είναι για να κλειδώνει νομίζω, και έχει μία θύρα USB. Αυτό που έκανε πιο πολύ εντύπωση είναι αυτό, ότι έχει ένα USB επάνω του. Δηλαδή μπορείς και βάζεις USB στικάκι χωρίς πολλά, που σε tablet δεν το βλέπεις αρκετά συχνά. Το συγκεκριμένο έχει χρηστεί με προοπτική υπολογιστή. Η οθόνη του είναι πραγματικά εντυπωσιακότατη και πρέπει, ναι, εντάξει, μπορείς να το φορτίζεις και να βλέπεις και πράγματα ταυτόχρονα, που είναι αρκετά ωραίο. Και στο πάνω μέρος δεν έχει κάτι το ιδιαίτερο, έχει τα μικρόφωνα και το power button εδώ πέρα. Γενικά μου έκανε τεράστια εντύπωση, θα τα ανοίξω κιόλας, η οθόνη του. Έχει αρκετά καλή οθόνη, υπερβολικά καλή οθόνη θα έλεγα. Λοιπόν, αρκετά δυνατή και με πολύ ωραία χρώματα. Σε σύγκριση να βάζω το δικό μου δίπλα και να λέω, ρε παιδί μου, τι πήγα εκεί πέρα. Μου φαίνεται λίγο ψεύτικο σε άποψη ποιότητας και σε άποψη χρωμάτων. Ανοίγει πολύ πιο γρήγορα από το δικό μου. Τώρα, γιατί, σας πω αλήθεια, έχω αρχίσει και ζηλεύω λίγο. Γιατί σκέφτομαι ότι να βάλω και τον κωδικό. Σκέφτομαι ότι πήγα και το πήρα και ζηλεύω λίγο, γιατί άμα ήξερα θα έπαιρνα αυτό αντί για το άλλο. Βέβαια η αλήθεια είναι ότι είναι ένα refurbished προϊόν, που refurbished προϊόν δεν ξέρεις τι μπορεί να έχει πριν για να το δώσει ο άλλος. Βέβαια η αλήθεια να λέγεται ότι περνάνε αρκετούς ελέγχους, ποιοτικούς ελέγχους. Γενικά πολλοί από εμάς αγοράζουμε μεταχειρισμένα πράγματα και μας βγαίνουν καλά. Εγώ προσωπικά δεν έχω πολύ άσχημες εμπειρίες με τα μεταχειρισμένα. Πολύ λίγα. Στα δάχτυλα του ενός χεριού δεν μου έχουν βγει καλά. Και έχω αγοράσει άπειρα πράγματα στα 3-4 χρόνια που έχουν περάσει από τότε που ήρθα λίμνο. Λοιπόν, η οθόνη του είναι αυτή. Όπως βλέπετε, έχει τα Windows στα 8,1.
Όμως το θέμα είναι ότι αυτό αναβαθμίζεται στα 10. Και μιλούσαμε με τα παιδιά και μου λέγανε ότι, ξέρεις τι, εμείς πριν να το παραδώσουμε, ας πούμε, για παράδειγμα αυτό, βάζουμε τα Windows στα 10. Οπότε αν κάποιος το αγοράσει, έχει απευθείας τα Windows στα 10. Και τώρα πάμε στο point, στο catchy point, σας είπα, είναι η οθόνη. Η οθόνη, παιδιά, για να δουλέψει, το έχω πει και σε παλαιότερα βίντεο, και έχω κάνει αρκετά Windows 8 tablet και unboxing και review, και είμαι και κάτοχο σε Windows 8 tablet, Windows 10 βασικά τώρα. Τα Windows για να δουλέψουν και να τα ευχαριστηθείς, θες μεγάλη οθόνη. Η συγκεκριμένη είναι 10,8 inches. Πραγματικά μπορώ να πω ότι δεν με δυσκόλεψε καθόλου στο touch. Δηλαδή θεώρησα ότι ακόμα και στην αναζήτηση αρχείων, δηλαδή με το που το βάλεις να μπεις μέσα στο φάκελό σου για να δεις οτιδήποτε, ρε παιδί μου, από τα πράγματά σου, είναι τόσο απλό, τόσο εύκολο να πατήσεις επάνω χωρίς να μπερδευτείς, χωρίς οτιδήποτε. Η οθόνη του είναι πραγματικά φωτεινή όσο δεν πάει, δίνει πολύ ωραία απόκριση, πολύ ωραία χρώματα. Δεν ξέρω, με το έχω ερωτευτεί λίγο, η αλήθεια είναι, τόσο σε φάση που να σου πω, ξέρετε, πάρετε το δικό μου και κρατάω αυτό. Ναι, γενικά τα μεταχειρισμένα που σας έλεγα, δεν ξέρεις πώς θα σου βγουν. Απλά το θέμα είναι ότι από τη μία σου λέει η Refurbished έχει και εγγύηση ότι ό,τι και να πάθει μέσα σε ένα χρόνο ξέρεις ότι μπορείς να το αλλάξεις. Πένα χρόνο ήταν και η μαμίσια του εγγύηση. Οπότε εντάξει, σε αυτό δεν έχεις να ξέρεις από που το πήρες, ξέρεις που θα πας να απευθυνθείς σε περίπτωση που συμβεί το οτιδήποτε. Γενικά επίσης έχω προσέξει ένα πράγμα, ότι πολλά πράγματα τα οποία τα παίρνω εγώ και τα δείχνω στο κανάλι, όταν έχω κανένα θέμα απολύτως. Αλλά υπάρχουν κάποια άτομα τα οποία, ρε παιδί μου, τους βγάζουν προβλήματα. Ας πούμε, θυμάμαι το Hanzo το πληκτρολόγιο. Το έχω ένα χρόνο, εγώ το αγόρασα καινούργιο φυσικά. Το έχω ένα χρόνο και δεν έχει το παραμικρό πρόβλημα. Και είδα πολλά άτομα που είχαν θέμα με το συγκεκριμένο. Και οπότε είναι, ξέρεις, και λίγο θέμα τύχης, πώς θα σου κάτσει στην τελική. Πάντως, όπως και να έχει, το συγκεκριμένο τάμπλετ, μόνο το βάρος που έχει, εντάξει, η εμπειρία χρήσης των Windows εδώ πέρα είναι πολύ καλύτερη. Δηλαδή, εμένα το δικό μου, αν έλεγα ότι έχει ένα αρνητικό, είναι η μικρή του οθόνη. Δηλαδή, δυσκολεύομαι να πατήσω κουμπιά επάνω, ειδικά όταν θέλω να δω μια ταινία ή ένα στο VLC ή οπουδήποτε. Είναι πολύ μπεραλίδικο να προσπαθήσεις. Το δάχτυλο μου είναι πολύ πιο μεγάλο από το κουμπάκι, το Play για παράδειγμα. Οπότε είναι λίγο ζόρι. Στο όταν περάσω σε Android, φυσικά δεν υπάρχει κανένα θέμα, είναι όλα σχεδιασμένα just Android. Όμως τα Windows έχουν το θέμα ότι θέλεις μεγάλη οθόνη. Όπως και να έχει, το συγκεκριμένο είναι ένα αρκετά δυνατό μηχάνημα, αρκετά βαρύ, αρκετά ποιοτικό, που το πιάνεις και καταλαβαίνεις, ρε παιδί μου, ότι εντάξει. Σύνο ότι πρόκειται για Dell. Όταν πρόκειται για Dell, ρε παιδί μου, ξέρεις ότι είναι ποιότητα. Γενικά, αν μια εταιρεία μπορώ να πω ότι έχω εκτιμήσει σε βάθος χρόνου για το τι προσφέρει, αυτή είναι η Dell. Τέλος πάντων, όμως και να έχει, αυτό εδώ είναι το tablet. Θέλω να σας το δείξω, θέλω να το μοιραστώ μαζί σας, γιατί πραγματικά έχω εντυπωσιαστεί και πραγματικά είναι, δεν ξέρω, είναι τρομερό. Τρομερό για τα αυτά που, μπορεί, αυτά που κοστίζει, γιατί η πραγματική του τιμή είναι 4 εκατοστάρικα. Τέλος πάντων, εάν κάποιος θέλει να το βρει το συγκεκριμένο, θα μπορεί να επικοινωνήσει, αν θέλει, με τα παιδιά στο PC Lab Wind Limnos. Τα στοιχεία τα έχω από κάτω, τηλέφωνο, διεύθυνση κλπ. Είναι στη Λίμνο το κατάστημα, αλλά αν μιλήσει κάποιος τηλεφωνικά μπορούν να το στείλουν, δεν υπάρχει θέμα. Απλά από ό,τι κατάλαβα είναι περιορισμένα τα κομμάτια που κυκλοφορούν, είναι γύρω στα 100-150 τέτοια κομμάτια. Τέλος πάντων, εγώ έχω μπει σε ιδέες πλάκα-πλάκα τώρα που το βλέπω και δεν ξέρω. Σκέφτομαι γιατί να πάρω τόσο νωρίς τάμπλετ. Τέλος πάντων, είναι μια καλή ευκαιρία τώρα που το βλέπω. Ναι, λίγο κόλλησα γιατί είναι. Ναι. Είναι ωραίο. Αλλά ξέρετε, δεν έρχεται με πολλά-πολλά. Σας έδειξα πως έρχεται με στη συσκευασία του. Αυτό ήταν, ελπίζω να σας άρεσε. Γενικά εσείς θα προτιμούσατε refurbished προϊόντα, έχετε πάρει ποτέ? Εγώ από μεταχειρισμένο έχω πάρει πάρα πολλές φορές, αλλά refurbished μεταχειρισμένο δεν έχω πάρει ποτέ και δεν έχω εμπειρία σχετική πάνω στο χώρο. Εσείς τι λέτε, που ίσως να έχετε μια μεγαλύτερη εμπειρία κάποια από εσάς από μένα στο συγκεκριμένο? Θα ήθελα να ακούσω τις γνώμες σας, τις απόψεις σας. Όσοι θέλετε, γράψτε ένα σχόλιο κάτω και πείτε μου να συζητήσουμε λίγο σχετικά με το προϊόν και σχετικά με την νοοτροπία refurbished. Λοιπόν, Κώστας, Check Tech Now, ελπίζω να έχετε μια όμορφη μέρα, να σας άρεσε το mini unboxing, δεν το λες, γιατί unboxing δεν έβγαλε και πολλά πράγματα, review, παρουσίαση βασικά θα το θέτα πιο σωστά. Ελπίζω να σας άρεσε
Και θέλω να, ό,τι βρίσκω και με ενθουσιάζει, θέλω να σας το δείχνω. Και ένα από αυτό που με ενθουσίασε ήταν αυτό, και θέλω να το μοιραστώ μαζί σας. Λοιπόν, και δεν νομίζω ότι όσο περνάει ο καιρός μπορεί να έχουμε και άλλα πραγματάκια όμορφα και ενδιαφέροντα. Check Tech Now, επαναλαμβάνω, να έχετε μια όμορφη μέρα και να είστε δημιουργικοί, παιδιά. Λοιπόν, γεια σας.